Γεια σας φίλες και φίλοι του Eternity Cards εδώ πέρα μέσα στο μέσο του καλοκαιριού. Για ένα ακόμα let's play, έτσι να θυμηθούμε που βρισκόμαστε. Διαβάζω όλα τα σχόλιά σας εδώ πέρα στο career του Pro Evolution Soccer, λίγο πριν κυκλοφορήσει το PES 17. Δεν θα πάει πολύ μπροστά ο Καρέτσος εδώ πέρα, αλλά λογικά από το Σεπτέμβριο θα κυκλοφορήσει το επόμενο PES και με το FIFA θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα έχουμε καινούργια τις καριέρες και μάλιστα θα έχουμε καινούργια και το NBA, το οποίο θα έχουμε βίντεο αυτές τις μέρες και για τον δεύτερο τελικό που κάνουμε με τους Bulls και τους Golden State Warriors. Λοιπόν, εδώ έχω βγάλει και ένα σπυράκι στη μύτη μου και με ενοχλεί, είναι λίγο κόκκινη. Θα κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα, πάμε να παίξουμε λοιπόν τα επόμενα δύο παιχνίδια. Οπ, καλό τάκλιν. Ναι, πήραμε την μπάλα. Έλα, την πάσα εδώ. Ωραία. Φύγε μπροστά, τι κάνεις εκεί ρε φίλε. Έλα ρε πάμε, ωραία τον πέρασα αυτό να είναι. Δώσ' την πάσα, ωραία. Πάμε πάλι. Πήρα την μπάλα. Πίσω εδώ, τον αδειάζω σε αυτό το παίχτη, γρήγορα. Γρήγορα εδώ. Όχι, εδώ σε μένα ναι. Όχι, ρε φίλε. Όχι, τάκνη, τι γίνεται εκεί πέρα. Ο χαμός. Όχι, ρε φίλε, τι έδωσε. Φάουλ, έδωσε. Τι μου βγάλε και κάρτα. Έλα, ρε φίλε, δεν έκανα τίποτα. Χαμό την τρέλα μου, χαμό. Έλεος. Πού το φάουλ. Πού το φάουλ. Το δικό μου πέτυχα εκεί πέρα. Το Bodwit Sandwich, πώς λέγεται. Γαμώτη μου. Αμάντια. Για να παίξουμε λίγο άμυνα εδώ πέρα. Άμυνα, λοιπόν, παιδιά. Ωχ, την έκλεψα! Άρε φίλε, δεν μπορούσα να... Έλα, σουτ! Τι έβγαλα σέντρα! Όχι ρε, τι έχασε ο τύπος! Τι έχασε ο τύπος, τι έκανα ρε φίλε, τι ωραία πάσα που έβγαλα εκεί πέρα. Κοίτα εκεί τι έκανα, τι έχασε ο τύπος, πού την έστειλε οριακά απ' έξω. Γαμώτο, παραλίγο, πιέζει η ομάδα, πιέζει. Δημήτρη Καρέτσος. Πάμε να δούμε τώρα, δεν τρέχω τώρα εδώ, θα καθίσω λιγάκι εδώ για χαλαρά. Τι θα γίνει, παιδιά. Έλα να κλέψουμε την μπάλα. Μπράβο, μπράβο. Καλά είναι και αυτό. Πλάγιο. Γρήγορα. Γρήγορα. Πάσα. Βαθιά σέντρα. Έλα, ρε. Πάμε. Γιατί με έχετε και τρέχω δεξιά-αριστερά τώρα. Γιατί με έχετε και τρέχω δεξιά-αριστερά. Πάμε. Έχουμε μπράβο. 15 λεπτά. Για όσους δύο με μαρκάρουν, έτσι. Να πούμε ότι δεν έχουν χάσει. Σε μαρκάρο. Πού τι. Ακόμα... Τι άχρηστο, γιατί δεν την έπιασε. Εδώ, μπράβο. Έλα, σουτ κατευθείαν. Από εκεί. Όχι, ρε μα. Πού, τι έκανε. Καμώ το. Πουδοκάρι. Τι φάση έβγαλα πάλι ο Θεό. Τι φάση έβγαλα. Κοίτα να δει, ρε. Γκαντεμιά, δεύτερη φάση μέσα σε 20 λεπτά για την ομάδα. Με μεγάλη, με ψηλή πίεση στα πάνω από τη σέντρα εδώ πέρα, τους έχουμε λιανίσει. Αφού δεν τρέχει κανείς το μαρκάρι, θα πάω εγώ. Και πάρτε τους την μπάλα, ρε. Όχι. Έλα, κλέψε. Μπράβο. Μπράβο, παιδί μου. Ωραία. Περιμένω εδώ. Περιμένω εδώ πέρα. Από εδώ δεξιά. Επιστρέψει την μπάλα προς τον άξονα. Βγάλτε να, εδώ. Γιατί κοίτα εδώ, με έχουν... θα καθίσω εδώ πέρα στο κέντρο, έτσι. Τι κάνετε εκεί τώρα. Έλα. Όχι, την έβγαλε μπροστά. Δεν ήταν κανείς εκεί. Αχ, θα μπορούσε να μου την είχε βγάλει σε μένα λίγο πιο μπροστά. Να τρέξω και να το κάνω φόσο. Έλεος. Ωραία. Τα πάμε καλά με την κατοχή της μπάλας. Βασικά τα πάμε καλά με την άμυνα. Εκεί είναι το καλό. Έλα. Μπράβο. Έλα. Βγάλε την πάσα. Δώσ' μου ρε. Μόνος μου ήμουν ρε ατομιστή γαμότο μου. Τι ατομίστερος που είσαι. Μόνος μου ήμουν εκεί μπροστά. Ένα τσακ θα έκανες κατά την κέρφωνα. Αλλά δεν με πιστεύεστε. Φοβάστε. Θα σας πάρω τη θέση. Γι' αυτό. Κάτσε. Δεν έχει κουραστεί κιόλας ο Κάρης. 35 δεν έχει μπει γκολ ακόμα σε αυτό το παιχνίδι. Ο κόσμος εδώ ακόμα περιμένει.
Και παίζουμε και εντός έδρας και δεν έχουμε δώσει το απαραίτητο ένας μας την κερκίδα να ξεκινήσει τα χειροκροτήματα. Όχι, την έχασα. Τι έκανε. Πώς το έκανε αυτό το μαγικό. Πολύ όμορφη η κάθοδος από τα αριστερά. Αλλά τώρα την... Βγάζω τη σέντρα. Αχ, δεν πρόλαβα, ρε γαμώτο. Δεν πρόλαβα. Κρίμα. Κρίμα. Αν προλάβω να βγάλω την σέντρα από εκεί πέρα, από την γραμμή του. Του αράουτ που λέγανε παλιά. Καλή προσπάθεια η αντίπαλη, αλλά αυτός... Σουτ! Κατευθείαν αριστερά! Όχι, δεν πρόλαβα, ρε. Δεν πρόλαβα, μου την τζίπησε τελευταία στιγμή. Τους έχουμε λιανίσει την πίεση. Έλα. Σέντρα πίσω. Δικό σου. Ασίστ! Και γκολ! Ναι! Ναι! Ναι ομάδα! Ναι ομάδα! Τι ασίστ έβγαλα εκεί πέρα. Όπα, έχω αρχίσει και μαθαίνω και μπάλα, έτσι. Ωραία, ωραία μπαλιά ήταν. Μπράβο, μου έβγαλε ωραία πάσα εκεί πέρα εμένα, ναι. Κοίτα εδώ, στο ανοιχτό χώρο μπροστά. Βγαίνω πίσω από την πλάτη της άμυνας. Ο άλλος μόνος του μπροστά. Βγάζω, τσιμπάω την μπάλα. Τσακ, πλασεδάκι αριστερά. Ωραίο πλασέ ήταν. Ωραίο πλασέ ήταν. Ωραία, μπράβο, ασίστ από τον Καρέτσο. Καλά πάει, δεν χρειάζεται να βάζει πολλά γκολ. Αρκεί να παίζει λίγο άμυνα και να βγάζει μια ασίστ, να κρατάει την μπάλα και. Για να δούμε και τη συνέχεια. Oh. Κατάφεραν με την αξία τους να με την αξία μας, προφανώς με την αξία μας. Θα πρέπει τώρα να προσέξουν πολύ γιατί ο αντίπαλος καραδοκεί. Ναι, καραδοκεί αντίπαλος. Σιγά που καραδοκεί αντίπαλος, ρε φίλε. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Τελείωσε. Πρώτο ενίχρονο και η ομάδα κερδίζει ένα 0. Θα αρχίσει να ανεβαίνει σιγά σιγά στην βαθμολογία από τότε που άλλαξα την position 66%, έτσι. Εντάξει, 4 shots on target, ο άλλος δεν έχει περάσει τη σέντρα, ας πούμε. Δηλαδή, οκ. Begin second half. Second half, my friend. Second half. Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Να έχουμε πολλές φάσεις για την ομάδα μου και για τον Καρέτσο κυρίως. Έλα! Δεν είχε ανοιχτό το μάτι του. Είναι ακόμα έξω από την περιοχή. Εντάξει, έξω από την περιοχή. Καλά είναι έξω από την περιοχή. Ωπα, να το! Ω, έλα! Έλα ρε φίλε, γαμώτο, τι έγινε εκεί ρε! Τι ωραία μπαλιά πήγα να του βγάλω του τύπου. Τρύπα πάνω από το κεφάλι. Αλλά να τα καταφέραμε. Κάτσε, μην φάμε καμιά δεύτερη κίτρινη κάτρα. Και τρέχουμε εδώ πέρα. Αποβλήθουμε. Στο πρώτο μάτι, θυμάμαι, αποβλήθηκα επί τόπου. Έτσι με κόκκινη απευθεία. Γρήγορα! Γρήγορη πάσα. Δεν ήταν καλή πάσα. Ω, την έβγαλε ο άλλος μπροστά εκεί. Όχι, ρε κόντρα, χέρι, ρε! Το χέρι τη σταμάτησε. Τέλο πάντων. Σιγά μην τα δώσει αυτά. Αν δεν σε θέλει μπάλα, ακριβώς αυτό έτσι. Έλα, βγάλ την έξω. Καλό ήταν και αυτό. Μπράβο, ομάδα. Μπράβο, δεν με χρειαστήκατε. Δεν με χρειαστήκατε, αλλά δεν πειράζει. Ωραία. 2-0, πάμε για την νίκη. Ναι, Καρέτσος, ελπίζω να βγει πάλι man of the match. Για το καλό του. Πρέπει να με καλέσει η εθνική ομάδα κάποια στιγμή. Κινήθηκαν πανέξυπνα και οι δύο. Όσο σκόραν, όσο και ο συμπαίκτης που το έβγαλε την assist. Έχουν βάλει δύο. Έλα! Έλα ρε φίλε, δώσ' την πάσα! Το δεύτερο γκολ που πέτυχαν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τώρα τους αρκεί να διαχειριστούν σωστά την κατάσταση. Ναι, μα κάνανε τρεις ρε φίλε, δεν βλέπεις εδώ πέρα τι γίνεται. Κοντά στο σημειάκι του κόρνερ. Την κόβει! Οχ! Πετάει την μπάλα μακριά για να είναι... Κανείς εκεί. Έλα πάρτινα ρε φίλε! Τι άχρηστος εκεί πέρα την κυβλίδευε την μπάλα να σκάει μπροστά σου και δεν κάνεις τίποτα. Δεν γυρνάω πίσω. Παίχτε άμυνα. Παίχτε άμυνα ξαναλέω. Ωρε φίλε, τι πήγε να γίνει εκεί. Και με αυτό θα γλιτώσουν από άμεσο κίνδυνο. Την έχασε βέβαια τρεις παίχτες εκεί, πώς να την. Οπ! Α! Ρε με γιατί μου την παίρνει ο συμπαίχτης μου, έλεος! Τρεις αλλαγές για να αλλάξουν οτιδήποτε. Με πολύ καλό timing. Α! Έκλειψα. Α! Κοίτα εδώ! Τελειώνει και η ενέργεια. Δεν έχω και. Κανα τέτοιο ρε παιδί μου. Κάνα Gatorade έτσι για να γεμίσω ενέργεια πάλι. Οχ. Εγώ δεν γυρνάω πίσω. Κάθομαι εκεί πέρα. Ψηλά. Θα κάνετε κάτι. Μη φάτε γκολ τώρα. Τότε πήγε να γίνει. Πάει. Τελείωσε η ενέργεια του Καρέτσου. Ωρε φίλε, πάλι!
Εντάξει, δεν προλαβαίνει. Δεν λαθούν. Ποιος είναι. Ποιος είναι πια. Μπράβο του πάντως που κατάφερε και άλλαξε την πορεία της μπάλας. Ωραία. Κατεβάσω εγώ λίγο την μπάλα εδώ. Δεν με ακολουθά και κανείς από ό,τι βλέπω. Οπ! Δεν έχω βέβαια ενέργεια. Πού να τρέξω, κακομοίρης. Βλακεία τον Καρέτσο, βλακεία! Χαζομάρα! Όχι, τι πήγε να κάνει ο τύπος. Πού να τρέξει τώρα, εντάξει, έλα. Έλα, σου δίνω εδώ πέρα βοήθεια πίσω. Πίσω, βοήθεια, ρε. Έλα. Αχ, δεν πρόλαβα να βγάλω την μπάσα που ήθελα εκεί πέρα. Πήγα να τους μαζέψω όλους εκεί πέρα. Οπ! Όχι, παραλίγο να του κάνω το. Του κόψω το πόδι! Ευτυχώς το απέφυγε ο τύπος. Ήθελε να γυρίσει το σπίτι περπατώντας. Και όχι με πατερίτσες. Αχ! Τώρα ούτως ή άλλως. Αχ, την έκλεψα πάλι. Τρέχω μέχρι να ψοφήσω τώρα ούτως ή άλλως. Ωραία, φύγαμε! Φύγαμε για την αντεπίθεση. Κανείς δεν έχει δύναμη να τρέξει από ό,τι φαίνεται. Έλα. Έβγαλα τη σέντρα. Όχι ρε. Μόνος σου. Σούταρ κατευθείαν. Σούτα από μακριά. Δεν ήταν καλό όμως. Δεν ήταν αρκετά δυνατό. Δεν πειράζει. Αυτός είναι ο στυλ του Παναθηναϊκού. Που παίζει εκεί πέρα. Τερματοφύλακας. Τέλος πάντων, κερδίσαμε. Ναι, ναι. Ακόμα μια νίκη για την ομάδα. Για να δούμε τι βγάλαμε εδώ πέρα στα τέτοια. Εντάξει, έπεσε το possession, αλλά γενικότερα παίξαμε καλά νομίζω. Έτσι, και ο Καρέτσος είχε, τι βαθμολογία είχε. 6,5, έλα ρε φίλε, τι 6,5, επειδή δεν έβαλα γκολ, έβγαλα μια assist. Έλεος, τόσο πάντων. Καλά ήταν και το 6,5. Άχθεν, πάμε για το επόμενο παιχνίδι. English Second Division, ωραία. Βάλω εδώ πέρα, θα λήξω εδώ πέρα λιγάκι το σταμίνα. Θα βάλω position training εδώ λίγο, όπως μου είπατε. Και εδώ θα βάλω... Long range drive, yes. Και θα βάλω εδώ... άλλους δύο πόντους εδώ. Εντάξει, ωραία, back. Όχι, λάθος. Πάμε για το επόμενο παιχνίδι. Α. Ένα θερμό καλωσόρισμα σε όλους. Είμαι ο Χρήστος Κυριακόπουλος και δίπλα μου βρίσκεται ο Γιώργος Θαναϊλάκης. Γεια σου Χρήστο! Ελπίζω να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο απόψε. Έτοιμοι λοιπόν για το δεύτερο μάτς. Παίζουμε τη Χούνσλου εκτός έδρας. Θέλουμε μια νίκη ακόμα για να ανεβάσουμε το σερί μας και να ανέβει η ομάδα λίγο ακόμα στο... Ω, έχει βροχή εντωμεταξύ, έτσι. Θα πεθάνει στο τρέξιμο. Δεν την παλεύω, δεν την παλέψω καμία. Από ό,τι φαίνεται. Έλα κανείς εδώ να με βοηθήσει, εκεί. Δεξιά, μπράβο. Μπράβο, ωραία πάσα. Ξανά πίσω. Α! Έλα μωρέ! Υποτίθεται ότι βρέχει. Αλλά μόνο βρέχει, μπορεί να παίρνει ταχύτητα η μπάλα. Δεν έχει εκεί πέρα, έχει λάσπο νερά για να κολλήσει μπάλα. Προφανώς. Αυτό είναι το θέμα. Ω! Δεν θέλω να τρέξω, θα ψοφήσει. Δεν έχει ήδη ενέργεια. Είναι μόνο το 7ο λεπτό. Θα καθίσω εκεί και θα περιμένω. Όχι, κανονίστε να φάμε κανένα γκολ. Γρήγορα, μπροστά! Βγάλε μια σέντρα εκεί να βγάλουμε τον ενθουσιασμό, ρε φίλε. Προς το παρόν, νομίζω πως φοβάται ο Γιάννης το θεριό και το θεριό το Γιάννη. Εγώ είμαι το θεριό, σίγουρα. Ο άλλος μπορεί να είναι ο Γιάννης. Μα τι κάνετε, ρε φίλε, εκεί πέρα δύο ώρες.
Κοίτα εδώ την έχασε ρε. Πρέπει να γυρίσω. Έλα ρε! Τσικουτσουκουμπολ! Τι είναι αυτό τώρα με έχετε ξεπατώσει. Τρέχομαι στη βροχή εδώ πέρα με στα λασπόνε να έχω γίνει παπί. Κοίτα εδώ. Ωραία, πήρα και την μπάλα λίγο. Ω, κλείτωσα το τάκλιν στο όριο. Ωραία παλιά! Όχι, την έκλεψε. Το όχι. Ωραία φίλε! Κάρτα είναι αυτό άμα, το ξεχάσει, άμα δεν το ξεχάσει ο διαιτητής. Μπορείς να περάσει πολλή ώρα μέχρι να ξανασφυρίξει για να το ξεχάσει τελείως. Οπ. Έλα, έλα. Ω, είναι πολύ γρήγορη αυτή. Για μένα, ναι, για τα δικά μου δεδομένα. Ο παίκτης έκανε μια καλή κούρσα. Καλή κούρσα, αλλά δεν μπορώ να τρέξω στο νερό. Δεν είμαι βατραχάνθρωπος, δε φίλε, εδώ πέρα με το αγγλικό νερό. Οχ. Οχ. Όχι, ρε μαλάκο. Το φάγαμε. Πώς το έφαγε αυτό εκεί πέρα ο τύπος. Απίθανο γκολ, όντως, δεν θέλω να το δω μπροστά μου. Φύγε, φύγε, φύγε. Αν η μπάλα πάρει καμπύλη, τότε... Θα καμπύλη, μωρέ. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα, μετά από αυτό το 1-0. Είναι αυτοί που έχουν πλέον το μάτς στα χέρια τους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως ακόμα δεν μπορούν πάσα να δούμε τα πράγματα. Έλα, δικό σου είναι. Για... Όχι, ρε γαμό, το ωραία πάσα σου βγάλα εκεί πέρα. Ωραία πάσα ήταν, αλλά το σουτ δεν ήταν τόσο καλό για να ξυλοτερώσει τον τερματοφύσουλα που λέω και... Αχ. Το ρολόι δείχνει ότι έχουν περάσει 30 λεπτά στο πρώτο μέρος. Πολύ καλό το passing game εδώ. Passing game τρελό. Έλα εδώ είμαι μόνος μου. Αφού την έδωσες μωρέ. Αχ. Δεν μας βλέπω να βάζουμε γκολ στο πρώτο ημίχρονο, τελειώνει. Και τελειώνει και η ενέργεια του Μίτσου! Μίτσο μου! Έλα ρε Μίτσο! Οπ! Ωραίο τάκλιν! Αλλά κανείς δεν έτρεξε να την προλάβει την μπάλα. Γιατί δεν μου έδωσε πόντους για το τάκλιν τώρα. Έπεσα κάτω, φάγα τα μούτρα μου. Τι έγινε? Να σηκωθείς Μίτσο? Πού είσαι? Πού είσαι να σε τρέχω τόση ώρα εκεί πέρα? Τι βλακή εμάτς είναι αυτό εκεί πέρα, πασούλες έξω από την περιοχή. Α! Ωραία κόντρα. Ω, σουτ! Πω, μαλάκα, τι έβαλα! Ω, μαλάκα, τι έβαλα! Πω, 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 την κολάρα ήταν αυτή! Πω, ρε, φίλε, εδώ, δείξ' το ξανά! Μέσα στη βροχή, μέσα στην έδρα σας, in your face! Πω, πω, την γκολ ήταν αυτό! Ποιο λάθος, ρε, φίλε, δεν βλέπεις εδώ πέρα. Εντάξει, έγινα λάθος εκεί πέρα, ψηλά, μου έδωσε την πάσα. Κοίτα, τον απέφυγα γρήγορα. Είδα τον κενό χώρο εκεί αριστερά, ζήγησα το πόδι μου και την κάρφωσα. Θεϊκό γκολ, θεϊκό γκολ. Μπράβο Μίτσο. Μπράβο Μίτσο, ωραίο γκολ. Κοκκίνησα βέβαια, στο δεύτερο μήχρονο δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου, αλλά εντάξει. Βάλαμε τον γκολ μας. Και άλλο κλέψιμο. Πήραμε φόρα. Πού, τι, α. Αριστερό, σουτ, εκεί. Όχι ρε μαλάκα, δοκάρι! Όχι ρε φίλε, τι έχασα πάλι! Δεύτερη συνεχόμενη ευκαιρία! Κοίταξα εκεί πέρα το τέρμα, γύρισα από την άλλη, απέφυγα τον αντίπαλό μου, σούταρα με το δεξί και κοίτα που πήγε η μπάλα στο δοκάρι. Το πόρε γαμώτο! Θα ήταν ωραίο να βάλω δεύτερο γκολάκι επί τόπου, έτσι. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ! Από το πουθενά ήταν αυτό ρε φίλε, αφού είμαι παιχταράς ρε. Αφού είμαι παιχταράς. Να ξεφύρα το τώρα. Ξεκουραστούμε λίγο, δεν παλεύω μία. Μου δώσατε δύο φορές την μπάλα η τύπη και είδες τι έγινε. Έτσι, γκολάκι, επί τόπου. Πάμε για το δεύτερο ημίχρονο. Πάμε, πάμε τώρα. Το έχουμε πάρει, το έχουμε πάρει τον αέρα του παιχνιδιού. Πάμε να το γυρίσουμε το παιχνίδι, παιδιά. Πόπο, δεν έχω ενέργεια καθόλου, έτσι. Έλα, δώσ' την πάσα πίσω. Πίσω, ρε! Ο, χέρι! Ο! Τι ήταν αυτό, τι κολοφαρδία πήγε να γίνει! Εντάξει, παραλίγο έτσι. Τους έχουμε πιέσει όσο δεν πάει έτσι. Καταιγισμός από την ομάδα του Καρέτσου! Ο! Σε μένα ήρθε μπάλα. Ωραία. Κίνδυνος ήταν μεγάλος εδώ, αλλά κατάφερε πάρα πολύ έξυπνα να μπει στη φάση και να διώξει.
Έλα, έλα. Α, δεν πρόλαβα να κάνω την πάσα. Χαμό του, με πρόλαβα τελευταία στιγμή ο... Παλιο βλάκας. Έλα. Είμαστε έτοιμοι για το επόμενο τέτοιο γκολ. Δεν θα γυρίσω άλλο. Εκεί καλά είμαι. Ωραία. Α. Ναι, πού να τρέξει τώρα εγώ πίσω από την σέντρα, ρε φίλε. Μπροστά. Μπροστά. Γκολ. Βάτο, ναι. Πω, αφνιδιασμός. Τι κάναμε πάλι. Τώρα, ολοκληρωτική ανατροπή. Ολοκληρωτική ανατροπή. Αυτά είναι, φίλε. Αυτά είναι. Καρέτσος, δεύτερο γκολ. Δεύτερο γκολ στο ίδιο μάτς και δοκάρι. Παρόλο που δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Ωραία αντεπίθεση όμως, ε. Τριάδα εδώ πέρα, τους αδειάσαμε όλους. Μου την έβγαλε επιτόπου την ώρα που τη ζήτησα. Περίμενα λίγο να κεντράρω και στην κλειστή γωνία δεν πρόλαβε να το δει από πού έρχεται. Αυτά είναι. Μίτσο μου, Μίτσο, είσαι για μεγάλα πράγματα. Είσαι για μεγάλα πράγματα, το λέω τώρα. Άντε, πάμε. Πάμε, θέλω ένα χατρίκ. Θες να κάνουμε χατρίκ. Αυτή η ομάδα αποδεικνύεται ειδική στις ανατροπές του σκορ. Για να δούμε όμως τώρα θα το υπερασπιστεί. Αχ, δεν ήταν καλή δεύτερη πάσα το 1-2 πήγαμε να κάνουμε εκεί πέρα. Όμως γυρίσαμε το μάτς, παρόλο που βρεθήκαμε πίσω σκορ, κάναμε την ανατροπή και είμαστε μπροστά με ένα γκολ διαφορά. Εντάξει, έχει μπόλικο μέλλον ακόμα. Α, την έχασε, ωραία. Δικιά μας μπάλα. Δεν γυρνάω πιο πίσω εγώ, ήδη έχει τερματίσει. Πού την έβγαλες, ρε παπάρα! Βγάλε μια. Ρε! Την παλεύετε, τι είναι αυτά που κάνετε! Έχουν πάντως στη διάθεσή τους τρεις αλλαγές. Αχ! Για να αλλάξουν οτιδήποτε. Ε, γιατί δεν μ' άφησε να την πάρω. Αιμέ. Τον άδειας αυτό να είναι. Πάλι τον ξανάδειας αυτό να είναι. Ξανά. Ξανά. Έλα ρε φίλε, εντάξει, είχα παίχτη δίπλα μου. Αλλά θα μπορούσε να μου το κάνεις την πασούλα. Έχει ήδη βάλει το όνομά του δυο φορές. Έλα Μίτσο. Δικό σου Μίτσο. Σουτ. Πόμα λέγατε χατρίκ. Εντάξει. Εντάξει. Οκ. Άδειξε το τζατζάρισμα. Ο Μίτσος, εντάξει, εντάξει, δεν υπάρχει. Τι κάναμε ρε φίλε πάλι εδώ πέρα. Πιο μεγάλη ανατροπή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πιο μεγάλη ανατροπή, έτσι, πραγματικά. Ό,τι και αν κάνει, του πιάνει, βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα. Δαιμονιώδη φόρμα, κοίτα εκεί. Εντάξει. Δεν το έχω ξανακάνει αυτό ποτέ. Συνδυστρώ 5 γκολ να παίζω με τους φίλους μου. Εντάξει, δεν θέλουμε. Δεν πιστεύω να με βγάλει κιόλας. Χατρίκ από τον Καρέτσο. Παρόλο που δεν μπορεί να πάρει τα πόδια εδώ πέρα, στο 70 ακουάει 350 πόντους. Εντάξει. Ναι, και νομίζω ότι το δικαιούνται. Προφανώς το δικαιούμαι. Αφού μου δίνετε την μπάλα την κατάλληλη στιγμή, εγώ δεν έχω να κάνω τίποτα άλλο παρά μόνο να την καρφώσω στα δίχτυα του αντιπάλου τέρματος. Εντάξει, τελείωσε παιδιά, το κερδίσαμε το ματσάκι. Εντάξει. Μπορώ να πάω διακοπές. Με την ησυχία μου. Έλα, τι θα γίνει, θέλουμε και τέταρτο τώρα. Άντε, θα σας δώσω και εσάς την ευκαιρία να βγάλετε. Αχ, πολύ μαζευτή. Α! Όχι! Έλα! Τρελή πίεση από την ομάδα, δεν θέλει να σταματήσει να βάζει γκολ. Ούτε καν. Όχι ρε μαλάκ. Πάμε εδώ πέρα στο κέντρο να πάρουμε πάλι την μπάλα. Να σπάσουμε την μπάλα, να τη δώσουμε δεξιά, να τη δώσουμε αριστερά. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Έλα τώρα, βγάλτηνα. Βγάλτηνα! Δεν πρόλαβε, δεν πρόλαβε ρε φίλε, δεν πρόλαβε. Πλάγι ο out. Τι έχει αλλαγές πάλι. Από ό,τι φαίνεται, θα πραγματοποιηθεί μια αλλαγή τώρα. Καθώς ο παίκτης περιμένει υπομονετικά να μπει στον αγωνισμό. Είναι η αλλαγή, αλλά τώρα φίλε δεν αλλάζετε τίποτα. Στο 85 χάνετε 3-1 ενώ προσεχείτε 1-0 στην έδρα σας. In your face, my friend. In your home, in your face. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Απομακρύνει τον κίνδυνο για την ομάδα. Τρέχα ρε! Γαμώ το, δεν μπορώ. Α, αμάν! Πω, τι γίνεται εδώ πέρα! Η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Πάσα, θέλω να δώσω και πάσα. Ναι, και assist! Και assist! Τα κάνουμε όλα σε αυτό το παιχνίδι. Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει, κυρίες και κύριοι. Δεν υπάρχει. Αυτά είναι. Δεν υπάρχει. Αυτά είναι. Μεγαλειώδες εμφάνιση από τον Καρέτσο, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Δεν υπάρχει. Τρία γκολ. Μία assist.
Κοίτα εδώ πως τον κόντραρε εκεί πέρα, την πρόλαβε παρόλο που δεν μπορεί να πάρει την ανάσα ο Καρέτσος. Τρέχει και ήθελε να δώσει την ευκαιρία και σε έναν ακόμα παίχτη να βάλει το όνομά του στους scorers, μια assist έτσι, παρόλο που μπορούσε να το καρφώσει και αυτό. Κοιτάζει και προτιμάει να δώσει πίσω την μπάλα και να κάνει και την assist του σε αυτό το παιχνιδάκι. Εξαιρετικό για τον Καρέτσο, εξαιρετικό το αποτέλεσμα. Αυτοί δεν είχαν ελπίδα, παρόλο που προηγηθήκανε μπροστά, δεν είχαν ελπίδα τελικά. Αυτά λοιπόν, τελειώνοντας το παιχνίδι, κυρίες και κύριοι. Έλα, θα κάνω ένα σούτ από το πουθενά. Έλα ρε φίλε. Έλα, δώσε. Προλαβαίνω. Άρε φίλε. Δε αυτά ρε φίλε. Μπορούμε νομίζω να τη χαρακτηρίσουμε ως νίκη τακτικής. Νίκη τακτικής με 4-1. Τακτικής είναι αυτό. Τους λιώσαμε. Ποτέ δεν είναι βαρετό να παιχνίσουμε. Πω, 9 σούτ. Ένα σούτ κάναν οι άλλοι ρε φίλε και βάλανε ένα γκολ έτσι. Ένα σούτ. Και φυσικά ο Καρέτσος 8,5 πρώτος στη βαθμολογία. Εξαιρετικό εμφάνιση. Next. Λοιπόν, αυτά από τον Καρέτσο, αυτό από το career του Pro Evolution Soccer 2016. Να δούμε λίγο και τη βαθμολογία. Ανεβήκαμε μία θέση ακόμα στην 14η. Όχι μία, παραπάνω θέση ακόμα στην 14η θέση. Αυτά. Θα τα δούμε σε επόμενο βίντεο. Φιλιά, σας χαιρετώ. Γεια σας.